Σε λίγες μέρες συμπληρώνεται ένας χρόνος από τη φωνική πλημμύρα που χτύπησε τον ομό μας τον περσινό Σεπτέμβρη, κατά την οποία θρηνήσαμε ανθρώπινες ζωές και καταστράφηκαν λαϊκές περιουσίες. Τα μέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, από την πρώτη στιγμή της καταστροφής, με την πρωτοπόρα δράση τους, μπήκαν μπροστά για να σωθούν ανθρώπινες ζωές και περιουσίες, οργάνωσαν ομάδες αλληλεγγύης και βοήθειας, ενώ ταυτόχρονα ανέδειξαν τις αιτίες αλλά και τους υπεύθυνους αυτής της καταστροφής, πρωτοστατώντας την οργάνωση της λαϊκής διεκδίκησης. Αντιπάλεψαν τη συντονισμένη προσπάθεια κυβέρνησης, περιφέρειας και Δήμων για να τα ρίξουν όλα στην κλιματική αλλαγή και στον ακραίο χαρακτήρα του φαινομένου, αποκρύπτοντας επί της ουσίας τις εγκληματικές τους ευθύνες, όπως και όλων των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, για την ανυπαρξία έργων αντιπλημμυρικής προστασίας, τα οποία δεν είναι επιλέξιμα αφού δεν είναι ανταποδοτικά, δηλαδή δεν αποφέρουν κέρδος στις μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες. Δυστυχώς, η ίδια η ζωή επιβεβαίωσε με τον πιο τραγικό τρόπο ότι η ζωή και η περιουσία του λαού μπαίνει στο ζύγι του κόστους ωφέλους. Οι καταστροφές που ακολούθησαν με τους σεισμούς στη Θεσσαλία, τις πυρκαγιές στη Βόρεια Εύβοια, στην Αττική και στην υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά και οι πλημμύρες σε χώρες της Ευρώπης, απέδειξαν περίτρανα ότι ο υπεύθυνος είναι κοινός και δεν είναι ο κακός μας ο καιρός, αλλά είναι ο καπιταλιστικός δρόμος ανάπτυξης που στο επίκεντρο δεν έχει την κάλυψη των λαϊκών αναγκών, αλλά το κέρδος για τις μεγάλες επιχειρήσεις και το κεφάλαιο. Στη διάρκεια όλης αυτής της χρονιάς, το ΚΚΕ δεν υπέστειλε ούτε μια στιγμή τη σημαία του αγώνα για να δοθούν οι αποζημιώσεις και να αποκατασταθούν οι πληγέντες στο 100% και για να γίνουν τα αναγκαία αντιπλημμυρικά έργα στον ομό και όχι μόνο οι αποκαταστάσεις των ζημιών που περίτρανα διαφημίζει η περιφέρεια, οι οποίες όμως δεν λύνουν το πρόβλημα, αντιθέτως αφήνουν το λαό της περιοχής στο έλεος μιας επόμενης καταιγίδας. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, μάλιστα, προκλητικά προβάλλει την περιοχή ως υπόδειγμα ικανοποίησης των πληγέντων που θα εφαρμοστεί και στους πυρόπληκτους. Αλήθεια, την ίδια γνώμη έχουν οι πάνω από 100 οικογένειες στην Καρδίτσα που τα σπίτια τους είτε κατέρευσαν είτε κρίθηκαν κατηδαφιστέα μη κατοικήσιμα και δεν έχουν πάρει ακόμα το επίδομα ενοικίου, ζητώντας τους μάλιστα να πληρώσουν τα γκρεμίσματα από την τσέπη τους. Ρωτάμε, την ίδια άποψη έχουν οι 1.600 αγρότες, πληγέντες που έκαναν τελικά την αίτηση για αποζημίωση αγροτικού εξοπλισμού και παγίου κεφαλαίου και οι 500 από αυτούς έχουν πάρει μόλις το 20% της ζημιάς τους. Ή γιατί είναι στο περίμενε εδώ και ένα χρόνο οι 1.000 ενστάσεις για τις αποζημιώσεις στην παραγωγή από τον ΕΛΓΑ. Βέβαια, δεν θέλει και πολύ σοφία ότι στέλνουν με όλους τους τρόπους τον Κοσμάκη για μια ακόμα φορά στα νύχια των τραπεζών. Αλήθεια, την ίδια γνώμη για γρήγορη και αποτελεσματική ανταπόκριση της κυβέρνησης και του αστικού κράτους έχουν οι αυταπασχολούμενοι ή οι μικροεπιχειρηματίες της Καρδίτσας που έχουν πάθει ζημιά πάνω από τις 8.000 ευρώ, όσο ήταν δηλαδή η εφάπαξ αποζημίωση, και οι 1.400 έχουν πάρει μόλις το 20%, ενώ μάλιστα η κυβέρνηση διαμηνύει ότι το ύψος της αποζημίωσης θα είναι στο 55% της ζημιάς. Η Τομεακή Επιτροπή Καρδίτσας του ΚΚΕ, με αφορμή τη συμπλήρωση του ένα χρόνο από τις πλημμύρες, προχώρησε στην έκδοση ενός τετρασέλιδου εντύπου και στη δημιουργία βίντεο που κυκλοφορεί ήδη στο διαδίκτυο και στα οποία αναδεικνύονται οι αιτίες και οι υπεύθυνοι, αλλά και η πρόθεση του ΚΚΕ. Θέλουμε να απευθυνθούμε στο λαό της Καρδίτσας, που ήδη υποφέρει από τις συνέπειες της αντιλαϊκής πολιτικής της κυβέρνησης, και να του πούμε πως οι καταστροφικές πλημμύρες, οι συνέπειες της πανδημίας, η μείωση του εισοδήματος, η ακρίβεια που τσακίζει κόκαλα είναι αποτέλεσμα αυτής της βάρβαρης πολιτικής που είτε στην κρίση είτε στην ανάπτυξη, για την οποία περηφανεύτηκε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του στη ΔΕΘ πρόσφατα, τα σπασμένα τελικά τα πληρώνει πάντα ο λαός. Βάζουμε ανοιχτά το εξής ερώτημα. Είναι αντικειμενικό να είμαστε εκτεθειμένοι σε τέτοιες φυσικές καταστροφές το 2020 και το 2021, όταν η επιστήμη και η τεχνολογία έχει κάνει αλματώδη ανάπτυξη? Απόλυτα, απαντάμε όχι. Για το ΚΚΕ, το κριτήριο είναι τι μπαίνει στο επίκεντρο των πολιτικών επιλογών, το κέρδος ή οι λαϊκές ανάγκες. Για το ΚΚΕ στο επίκεντρο μπαίνει η ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών, τη λύση δίνει η κεντρικά σχεδιασμένη οικονομία με κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής, με ενιαίο φορέα κατασκευών στα πλαίσια της εργατικής εξουσίας. Σε αυτή θα εξασφαλίζεται και θα αναπτύσσεται ολοκληρωμένο σχέδιο αντιπλημμυρικής προστασίας με την κατασκευή των απαραίτητων έργων υποδομής. Θα εξασφαλίζεται η προστασία από φυσικές καταστροφές με την αξιοποίηση της επιστήμης και της τεχνολογίας. Αυτόν τον δρόμο ανοίγουν οι σημερινές διεκδικήσεις, η δράση και οι θέσεις του ΚΚΕ. Απευθύνουμε λοιπόν μαζικό κάλεσμα συμπόρευσης και δράσης στους εργαζόμενους, στους αγρότες, στους αυτοπασχολούμενους της πόλης,
τις γυναίκες στην νεολαία, μέσα από τα σωματεία και τους φορείς του κινήματος, να παλέψουμε, να βάλουμε εμπόδια στην αντιλαϊκή πολιτική, να διεκδικήσουμε και να ανοίξουμε το δρόμο για την ικανοποίηση των αναγκών μας. Στα πλαίσια λοιπόν αυτά, η Τομεϊκή Επιτροπή Καρδίτσας του Κόμματος θα πάρει μια σειρά πρωτοβουλίες για περιοδίες, συσκέψεις, συζητήσεις, εξορμήσεις σε χώρους δουλειάς, γειτονιές και χωριά, καθώς και θα προχωρήσει και στη διοργάνωση μεγάλης πολιτικής εκδήλωσης, όπου βέβαια όλα αυτά θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα.